Στο θέμα των νοσοκομείων είναι κατά βάση θέμα πολιτικής βούλησης, διότι υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν αυτή τη στιγμή να υπάρχει αδιαφάνεια, ένθεν και ένθεν από τους προμηθευτές, φαρμακοβιομηχανίες, μέχρι δυστυχώς και γιατροί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν σημαντικά παράλληλα κέρδη, για να το πούμε κάπως έτσι, διπλωματικά, αλλά τα οποία όμως δημιουργούν εστίες διαφθοράς, επιβάρυνση στα ασφαλιστικά ταμεία, επιβάρυνση στην υγεία των ίδιων των ασθενών, διότι πολλές φορές συνταγογραφούνται πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται για τον ασθενή, παραπάνω φάρμακα, παραπάνω αντιβιωτικά, τα οποία δεν είναι, υποβαθμίζουν την υγεία του αντί να την καλυτερεύουν. Και βεβαίως πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα ασφαλιστικά ταμεία, τεράστια ποσά για τις προμήθειες, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για περίπου 6 δις αυτή τη στιγμή χρέος, και ο ΟΣΑ, ο οποίος έκανε μελέτη με μέρος της ελληνικής κυβέρνησης μετά από αίτηση της ελληνικής κυβέρνησης, να λέει ότι είναι άντρο διαφθοράς, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μιλάει ότι τουλάχιστον 30% πάνω από το κόστος το λειτουργικό κοστίζει το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας. Θα μπορούσε δηλαδή τουλάχιστον 30% να μειωθεί το κόστος. Και αυτό το 30% βέβαια θα μπορούσε να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση αυτού του συστήματος, όπου έχουμε πέσει κατά 4 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω στην 23η θέση στην Ευρώπη των 27 χωρών. Σκεφτείτε λοιπόν ένα σύστημα όπου ο ασθενής, και σιγά σιγά αυτό θα πρέπει να είναι, αυτή θα πρέπει να είναι μια κάρτα ή ένας αριθμός, αν θέλετε, και να δούμε και τα θέματα και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, που θα μπορεί να χρησιμοποιεί πια απολύτως για όλες του τις συναλλαγές με το δημόσιο, πιθανώς και όχι μόνο το δημόσιο, αλλά τουλάχιστον για το δημόσιο. Θα είναι για την ασθένειά του, θα είναι για το νοσοκομείο, θα είναι για τα δικαιώματά του σε κατάρτιση, σε εκπαίδευση, θα είναι για τα δικαιώματά του τα ασφαλιστικά, θα είναι για την πολεοδομία, θα είναι για τη φορολογία. Αυτά θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ενοποιηθούν, που θα δημιουργήσει αδιαφάνεια, αλλά και να παρακολουθείται η διαδικασία της, ας πούμε, συνταγογράφησης, ώστε να ξέρει κανείς αυτός ο άνθρωπος ποιος γιατρός τον είδε, τι του δώσε, πόσο πλήρωσε, δηλαδή να υπάρχει μια καθαρή εικόνα σε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν πολύ βασικό, γι' αυτό μιλάμε ότι πάμε για, υποστόχος μας είναι να κάνουμε ένα άλμα. Όλες οι συναλλαγές του πολίτη να γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. Θέσατε όμως και ένα άλλο θέμα, της αφομοίωσης, αν θέλετε, της τεχνολογίας από τον πολίτη ευρύτερα. Νομίζω πρέπει να στοχεύσουμε πρώτα απ' όλα στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν έναν φόβο απέναντι στην τεχνολογία, να τις κάνουμε πιο φιλικές, όπως λέμε, user-friendly, φιλικές προς αυτούς. Όμως έχω δει ότι και οι μεγαλύτερες ηλικίες τελικά για αυτούς μπορεί να είναι και ένα αποκούμπι. Θυμάμαι, με είχε πάει ο Χατζιωάννου, ο οποίος είχε τα EasyJet. Είχε φτιάξει κάποια εποχή στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις της Αμερικής, είχε φτιάξει ένα είδος ίντερνετ καφέ, Easy Internet Cafe νομίζω το ονόμαζε, και είχα πάει μαζί του για να δω πώς λειτουργεί αυτό, για να το σκεφτούμε και για την Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια. Μπαίνοντας μέσα, περίμενα να δω νεολαία, πολύ νεολαία. Είδα συνταξιούχους. Και πήγα και ρώτησα αυτός, λέω, γιατί εσείς, λέει, για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ βάζουμε τις φωτογραφίες της οικογένειάς μας, τις δικές μας, συνεννούμαστε με όλους τους συγγενείς, επικοινωνούμε. Είναι δηλαδή κάτι που για αυτούς ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα περισσότερο αν είναι για θέματα ασθένειας, για θέματα δικιάς τους ακόμα και παραγωγής δικών τους podcast ή άλλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Θεωρώ όμως ότι σε αυτό μπορεί να παίξει ρόλο η νέα γενιά. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι η νέα γενιά σήμερα και στο σχολείο ακόμα έχει περισσότερες γνώσεις γύρω από την τεχνολογία από ακόμα το δάσκαλο ή τον καθηγητή. Ένας νέος μπορεί πολύ πιο εύκολα να διδάξει στον καθηγητή του για το διαδίκτυο, για το Facebook, για δεν ξέρω τι, για το Web2 ή το Wikipedia κτλ. Ή να βρει πληροφόρηση πολύ πιο εύκολα πολλές φορές από τους μεγαλύτερους ακόμα και καθηγητές. Αυτά τα νέα παιδιά μπορούσαν να βοηθήσουν, να τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν προγράμματα
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης και ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού. Εκεί πιστεύω ότι και εσείς μπορεί να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο στην βοήθεια της κοινής νόμης και την προσαρμογή των πολλών πολιτών σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογίας θα συγκλίνει και ήδη συγκλίνει και το κινητό μας που πια σχεδόν όλοι, ακόμα και η τρίτη ηλικία το χρησιμοποιεί, γίνεται πια ένας μικρός υπολογιστής που πια μπορεί με απλές κινήσεις να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτή τη τεχνολογία. Και είχαν υποθεί και ερωτήσεις που λάβαμε εκ των προτέρων, κύριε Παπανδρέου, σχετικά με το κόστος και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια σκέψη για μείωση του κόστους ή και για μηδενικό κόστος, ώστε να μπορούν ένα περισσότερο κόσμο να μπει. Πιστεύω ότι πρέπει, είναι θέμα και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, αν θέλουμε να φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στον τουρισμό. Αν θέλουμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε χαμηλό ή και μηδενικό κόστος σε κάποιες περιπτώσεις, πολλά ξενοδοχεία, το έχουν αυτό, αλλά να δούμε και στοχευμένα και κάποιες ομάδες, παραδείγματος χάρη στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, έχουμε πει να είναι μηδενικό το κόστος της πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο. Έχω την εντύπωση ότι το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο όσο είναι πιο χαμηλό το κόστος από τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας από το μικρό όφελος που μπορεί να έχει η χώρα από το να έχει υψηλές τιμές που θα είναι βεβαίως πιο βραχυπρόθεσμο. Βεβαίως οι εταιρείες που θα δίνουν υπηρεσίες θα έχουν, θέλουν να βγάλουν και κάποια κέρδη. Έχουμε δει όμως ότι και σε διεθνές επίπεδο και γίνεται συζήτηση ότι μεταφέρεται το κόστος από τον χρήστη στη διαφήμιση. Δηλαδή, αντί να ζητάω από σένα, σου δίνω ένα λογισμικό ή σου δίνω μια υπηρεσία, την χρησιμοποιείς και εγώ βγάζω τα λεφτά μου σε εταιρεία έχοντας παράλληλα μια διαφήμιση όπου πια αξιοποιώ αυτή τη διαφήμιση για το δικό μου κέρδος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι με σωστή ανάπτυξη των υπηρεσιών θα υπάρχει όλο και περισσότερο μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και εκεί που χρειάζεται θα υπάρχει και κρατική παρέμβαση για να βοηθήσει ειδικές ομάδες για το μειωμένο κόστος.